Ε, μεταμόρφωσης και αυτό είναι ο κύριος Υπό Βασίλης Καπερνάρος Υπομονή, ψυχραιμία, αυτά που σας λέμε συνέχεια Ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος Τα βλέπετε κύριε, κύριε. Κα... Αυτή η καρέκλα είναι η προεδρική κύριε Καπερνάρος τα βλέπω, και, τα τα... και τα βλέπετε και τα ακούτε ναι. Τι κάνετε ε, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι όποιο λέει προχωράμε μπροστά είναι πλεονασμό. Όταν προχωράμε, προχωράμε ε, μπροστά. Εντάξει, Άρα, τώρα, κοιτάμε μπροστά. Α, Έτσι, ναι. Ναι. ναι, κοιτάμε, μπροστά, λέτε. Μάλιστα. Και προχωράμε μπροστά. Μάλιστα. Τι κάνετε, πώς είστε. Νέο ποινικό κώδικα. Έχουμε νέα ναι. εδώ, έχουμε αλλαγέ. Έχουμε. Θα γεμίσουν οι φυλακέ από ό,τι καταλαβαίνω. Ε, και δεν έχουμε. Κοιτάξτε, είναι σε ένα το νο... νέο νομοσχέδιο δεν έχει βγει, δεν το ξέρουμε, γνωρίζουμε, μόνο σαν λαγό βγήκανε στις καθημερινές, στις mm -hmm. κυριακάτικες εφημερίδες, αποσπάσματα. Υπάρχει ένας ε... πειραματισμός. Πειραματίζονται. Και θα έλεγα ότι μακάρι αυτός ο πειραματισμός να είναι επαγγελματικός πειραματισμός και όχι ερασιτεχνικό. τεχνικός. Διότι όταν βγαίνουν και λένε ότι καταργούμε τα τριμελή πλημμυριοδικεία, το ερώτημα που είναι σαν εξαρτημένο ανταλλακλαστικό συνειρμό είναι ποιο θα δικάζει τι εφέσει κατά αποφάσεων του μένου μελό πλημμυδιαδικίου. Ναι. Ποιο. Ποιο. Ξέρω εγώ. Mm. Δεν το είπαν. Είπα μόνο καταργούμε τα τριμελή πλημμυλιοδικεία και καταργούμε τα πενταμελή εφετεία. Ε, Κάποιο δεν θα πρέπει όμω να βρει στη θέση του. Περιμένουμε λοιπόν να μα πούνε πώ. Αφού το καταργεί, πρέπει να κάνει κάτι. Αντικατάσταση. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα δικάσει τι εφέσει. Εκτό αν πούνε ότι ξέρετε το μονομελέ πλημμυλιοδικείο δικάζει αμετακλήτω. Να. Τι, και δεν έχει δικαίωμα <laughs> 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 Δεν ξέρω, θα δούμε, γι' αυτό σα είπα. Είμαστε στο στάδιο που πειραματίζεστε. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό θα το δουν. Δεύτερον. Είναι μερικά, ε, είναι, ε, καλά διαβάσαμε για τα, την αυστηροποίηση ποινών για ορισμένα δικήματα που έπρεπε να γίνουν. Όπω για παράδειγμα για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Ασφαλώ ασφαλώς και όχι μόνο. Και επιτέλου πλέον πάβει να είναι πλημέλημα ο εμπρισμό. Ο εμπρισμό. Όταν είναι από αμέλεια. <σταλώς> δεν υπάρχει αμέλεια, <σταλώς> είναι με ενδεχόμενο δόλο, διότι κακούργημα, διότι δεν είναι δυνατόν όταν σε προειδοποιεί η μετρολογική υπηρεσία και σου λέει ο άλλο ότι δεν πρέπει να ανάψει ποτιά, δεν πρέπει να κάνει εργασίε γεωργικέ, δεν πρέπει να κάψει κλαδιά όταν είναι αυτό ο κίνδυνο κτλ. Και, 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 και το κάνει. Είπα να πει αμέλεια. Πολύ καλό είναι αυτό. Άρα εδώ το αμέλεια με την πρόθεση τώρα έχει αρχίσει λιγάκι να ισορροπούν, να είναι Ίδιο πράγματα, δεν μπορούμε να το πούμε έτσι ακριβώ. Άλλο η αμέλεια, άλλο η Αλλά πάντα υπήρχε μια σύγχυση. Η αμέλεια είναι, η αμέλεια αμέλεια και αμέλεια 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 είναι κάτι το οποίο είναι απροσδόκητο και δεν έχει σκεφτεί, δεν έχει αποφασίσει και δεν έχει εκτελέσει το έγκλημα. Ναι. Και το κάνει λοιπόν από αμέλεια. Σπάσαν τα το φρένα του αυτοκίνητου, αποδεδειγμένα έφταιγε το αυτοκίνητο και έπεσε στη στάση και σκότωσε δύο άτομα. Ένα άτομο. Μάλιστα. Τραυμάτισε ένα ναι. άτομο. Αυτό είναι αμέλεια. Θα ε, έχει... να κάνουμε εργασίε όμω το χωράφι την ώρα που έχει γεννηθεί. Αυτό λέμε, αυτό καλύπτεται. Εκείνο όμως που πρέπει να στείλουμε μηνύματα είναι ότι για αυτά τα πλημμυρίματα που είναι μεν από 3 έως 5 έτη και yeah. έχει το δικαίωμα ο πρόεδρος να πει ότι ξέρεις αυτό το χρονικό διάστημα μηνών θα πας φυλακή, σε ποια φυλακή. Εάν είναι φυλακή η οποία όπως έγινε αυτή που έχουμε τώρα να φιλοξενεί ε, κρατούμενους για πράξεις ε, ελαφρού, ε, ελαφρών αδικημάτων, ελαφρών εγκλημάτων, ήταν ο κορυδαλός. Ο κορδαλό έγινε για 620 άτομα και, έχει... και, το κάθε κελί μέχρι 30 κυβικά πρέπει να φιλοξενεί ένα άτομο. Έτσι κατασκευάστηκε. Και, και κάτω από όρου, αν είναι το κελί πάνω από 30 κυβικά, να φιλοξενεί δεύτερο. Υπό όρου. Τώρα έφτασαν κάποτε, δεν είναι τέσσερι. Είχαν αντιμετωπίσει και μια δίκη που καήκανε τέσσερι μέσα σε ένα κελί. Και ήταν κατηγορούμενοι οι φύλακε, αθώθηκαν βέβαια εκ των υστέρων, αλλά κανεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Το θέμα είναι το εξή. Σε πού θα του βάλουν. Θα κάνουν ιδιωτικέ φυλακέ, είναι μια σκέψη. Την έχουμε διαβάσει στι εφημερίδε στο παρελθόν. Παρήλθαν οι χρόνια και δεν έγινε τίποτε. Πού θα βάλουν του ανθρώπου αυτού οι οποίοι θα πάνε να εκτίσουν ποινέ μηνών. Συζητάμε το διαδικαστικό, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω στο ουσιαστικό. Τι κομμάτι των ποινών είναι αυτό το οποίο είναι από τρία έτη και πάνω μέχρι τώρα, από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αυτά που θεωρούνται. Ναι. Δηλαδή μεγαλύτερη απαξία, ναι. γι' αυτό και υπάρχει. Πλημελήματα. Μεγαλύτερη μεγα... Πλημελήματα. Ωραία. Και, και μεγαλύτερη τιμώρηση. Για ε, πλημέλημα φυλακή ούτω ή άλλω για ένα διάστημα. Ε, είναι θέμα δικαστή. Όπω κρίνει. Έχει δικαίωμα. Να, και, ε, όχι υποχρετικό. ε, ε, υποχρεωτικό. Θα δούμε τώρα θα αποσαφινιστεί. Μέχρι τώρα αυτέ οι αποφάσει, Εάν... κύριε Καπερνάρο, είχαν ανασταλτικό χαρακτήρα. Δεν είδου έκτηση ποινή. Ε, είχαν πολλά πράγματα. Τώρα λένε φυλακή, λένε κελή. Ναι, βεβαίω. Γι' αυτό λέμε θα το δούμε, διότι είναι κάποια α, θέματα τα οποία είναι σε πρωτόγνωρο ε, επίπεδο. Σε πρωτόγνωρη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε αντιμετωπίσει αυτά στο παρελθόν. Και μην ξεχνάτε, εδώ είμαστε Μεσόγειος. Δεν είμαστε βόρεια... Ε, Ευρώπη. Τι μα... Διότι Αλλά ο Μπρέβερικ, σκότωσε τα 72 άτομα. Ο, ναι. ο, ε, ο Αντρέ Μπρέβερικ, σκότωσε 72 άτομα και άλλα 10 σκοτώθηκαν κατά την έκπληξη που έβαλαν δυναμίτε στο Όσλο στην κεντρική πλατεία του, κυβε, του mm -hmm. κυβερνητηρίου. Λοιπόν, ε, αυτό εκτεί 21 Χρόνια φυλακή, την ανωτάτη κάτριξη που έχει το κράτο τη Νορβηγία. <Κι> και οι δικηγόροι του είχαν λυσάξει τότε, μην τυχόν και θεωρηθεί ότι είναι ψυχοπαθής. Τον θέλανε με σώα φρένας, διότι στα 21 χρόνια είναι έξω. Αν ήταν ψυχοπαθής θα πέθανε στο ψυχιατρίο. Αυτή είναι η Βόρεια Ευρώπη, και μια σχέση με τη Μεσόγειο, με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όταν λέμε τα ευρωπαϊκά συστήματα και προσπαθούμε να, κάνουμε, να συγκριθούμε για να αποτελέσουμε κρίση, η κρίση αυτή είναι λανθασμένη ότι στηρίζεται σε ανομοιογενή πράγματα. Θα κάτσουμε λοιπόν να υπαγάγουμε την ελληνική πραγματικότητα στον προσήκοντα κανόνα δικαίου και θα δω, κάνουμε προσοχή. Διότι θα έχουμε μεγάλη παραβατικότητα στι ληστείε, στι κλοπέ, στι απάτε. Εδώ τι θα γίνει. Όταν είναι πλημεληματική κλοπή, πρέπει να έχουμε τρει-τέσσερι φυλακέ τονοματική. Mm -hmm. Πρέπει Άρα να κάνουμε τρία μέχρι, μέχρι πέντε. πέντε Πού θα του βάλουμε. Έχουμε θέματα. Δεν είναι μόνο κάνουμε του νόμου, του βάλαμε στη διαβούλευση. Το θέμα είναι οι νόμοι που γίνονται να εφαρμόζονται. Σωστά, διότι αυτή τη στιγμή δικό. έχουμε νόμου που δεν εφαρμόζονται. Που δεν εφαρμόζονται. Ε, κύριε Καπερνάρη, πάμε λιγάκι να μα πείτε νομικά τι υπάρχει και τι ισχύει για του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι ένα θέμα το οποίο Είστε υπέρ, από ό,τι ακούμε, ακόμα δεν θα μπει στο τραπέζι. Δεν θα Εγώ είμαι κατά, βεβαίω. Διότι όλα τα θέματα των ομοφιλοφίλων είναι λελιμένα από τον αστικό κώδικα και στο οικογενειακό επίπεδο και στο ενοχικό και στο κληρονομικό παντού. Με το σύμφωνο συμβίωση εννοείται. Μπορούν να υιοθετούν κατά μόνα, είναι λελιμένα. Το αν θέλουν να κάνουν κάποιο νόμο για να αντιθούν κάποιοι φυφούλε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι Εντάξει, λίγο υποδικασία. Να το πάρω πίσω. Ναι, να το πάρω πίσω. Καλύτερα. Να το ανακαλέσω. Κοιτάξτε, ναι. μα αναγκάζουν όμω μερικέ φορέ με την επιμονή και όχι με επιχειρήματα να κάνουμε τέτοιε σκέψει. Και καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν με επιχειρήματα να πούνε ότι ξέρετε δεν είναι σωστό. Γιατί είναι ελεύθερο, γιατί να το κάνουμε. Ποιο είναι ο λόγο και τώρα να το κάνουμε. Γιατί κάτι μπορεί είναι, να πούν, είναι. Συγγνώμη, θα το θέσω Είναι σοβαρό θέμα. Εγώ τιμώ κάποιου, υπήρξαν φίλοι μου, είναι φίλοι μου, πελάτε μου, σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι επιλέγουν τον, τη δική του ζωή. Απολύτω σεβαστή. Ωραία. Έτσι. Όμω αυτοί οι άνθρωποι δεν επιμένουν. Κάποιοι άλλοι επιμένουν. Το θέμα είναι το εξή. Αφού είναι, σοβαρό, είναι το σοβαρό, κάνει. είναι υπάρχει σοβαρό θέμα, σοβαρό, δεν είναι. Υπάρχει κάποιο σοβαρό επιχείρημα για να του το στερήσουμε. Σαν θέμα είναι σοβαρό. Ε, δεν δεν είναι είναι τεράστιο, τεράστιο κοινωνικό είναι θέμα. Ένα Βεβαίως, θέμα. Δεν είναι θέμα ούτε μεγάλο Απλά, ούτε μικρό. Ωραία. Θα Γιατί, να λοιπόν... Είναι δικαίωμά μα να παντρευτούμε κι εμεί. Σωστό. Γιατί δεν γίνεται ένα δημοψήφισμα. Εγώ θα το σεβαστώ. Άμα γίνει δημοψήφισμα και πει ο ελληνικό λαό ότι εγώ συμφωνώ να γίνει, εγώ θα το σεβαστώ πρώτο. Ναι. Λοιπόν, ναι, να γίνει. Γιατί. Σε αυτά τα σοβαρά κοινωνικά θέματα που ανατρέπουν την καθημερινότητά μα. Που, καθυ... που ανατρέπουν την μέχρι σήμερα γνωστή κοινωνική μα ζωή, κοινωνική ισορροπία, κοινωνική αρμονία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο μέσο Έλληνα. Δεν είναι μόνο για να ψηφίζει, αλλά για να σας δουλεύει σπενθυμίζω... και να πληρώνει πόρου. Σα υπενθυμίζω ότι κάποτε, επειδή λέτε για το δημοψήφισμα, σα υπενθυμίζω ότι κάποτε, όχι πολύ μακριά, γίνονταν δημοσκοπήσει και οι απαντήσει έλεγαν σε ποσοστό 20-25% ότι η Χρυσή Αυγή καλά τα λέει. Κοιτάξτε. Δηλαδή αυτό για τη σοφία του λαού. Συμφωνούμε. Εγώ το σκέφτομαι και δεύτερη Αυγή, φορά. Γιατί η Χρυσή Αυγή. Και σε αυτό έχω απάντηση. Καλά τα λέει. Αλλά με ποιον τρόπο θα μπορούσε να τα εφαρμόσει η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να τα εφαρμόσει ένα Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Όλοι συμφωνούμε. Έχει. Γιατί όλοι δεν συμφωνούμε στα κοινά. Δηλαδή, δεν πρέπει όταν λέμε για τον ποινικό κώδικα που αλλάζει, Όλοι δεν συμφωνούμε να ισχύει ο ποινικό κώδικα να είναι αυστηρό, να είναι δίκαιο, για να έχουμε μια κοινωνική ισορροπία και να μην έχουμε κλιματικότητα. Όλοι. Mm -hmm. Πιάστε από το πιο αριστερό μέχρι Κύριε το πιο δεξιό. Έτσι δεν είναι. Πώ το εφαρμόζει γιατί τώρα αυτή τη στιγμή. Θα πάλι Είχε χρόνο, έρθει θα ο ιστορικό νόμο του Παρασκευόπουλου. Πρέπει να κλείσουμε. Πείτε, πει ολοκληρώστε το όμως, μην σας αφήσουμε με Το 5-15 την κάθεξη έγινε 5-20. Δικαιότερο είναι 5-20. Μπορεί να είναι και αντιεπαγγελματικό. Είναι δικαιότερο όμως. Είναι καλύτερη αντιμετώπιση αυτό ως προς την προστασία της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Διαφημίσει, εργόμαστε. Να είστε καλά.